Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του GeekFight.gr εδώ στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες του κορυφαίου μαχητικού site της Ελλάδος. Κοντά μου σήμερα έχω τον ένα και μοναδικό, τον Brutal Γιάννη Φεζουλάη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ να ξέρεις που τα λέμε. Δεν έχει τύχει να τα πούμε έτσι με μια συνέντευξη. Έχουμε κάνει γραπτές συνεντεύξεις, αλλά δεν τα έχουμε πει έτσι τεράτε. Πολλά, ναι. Χαρά μου και εγώ που μιλάω μαζί σου. Για να, να ξεκινήσω λίγο να πω το εξής, ότι εσύ Γιάννη, που είμαι περίπου τώρα 15 χρόνια φίλε σε όλο αυτό που κάνω και έχεις το ρεκόρ στο GeekFight με τα περισσότερα κλικαρίσματα. Υπάρχει ανάρτησή σου η οποία έχει κάνει 176.000 κλικαρίσματα, θα βάλω και αποδεικτικό να το δει ο κόσμος, μία ανάρτηση. 176.000 άλλοι θέλουν μισό χρόνο να πιάσουν σε ένα site όλο το χρόνο. Και εσύ έκανες 176.000, φίλε Γιάννη, έχεις το απόλυτο ρεκόρ του GeekFight τα 15 χρόνια. Καλό είναι αυτό, καλό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, καταρχάς πώς είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά, εδώ η οικογένεια, παιδιά, είμαι σε ένα καλό δρόμο, δόξα τω Θεώ. Γιάννη, πάμε να πάρουμε λίγο το πράγμα, όχι από την πολύ πολύ αρχή του ρε παιδί μου, αλλά έτσι σχετικά λίγο, έτσι λίγο να πάρουμε λίγο από μία αρχή τα πράγματα. Εσύ έγινες εδώ πέρα έτσι, ακούστηκες, άρχισες να μαθαίνουμε για τον Γιάννη το Φεζουλάη σιγά σιγά μέσα από την καριέρα σου ως kickboxer, στο kickboxing. Ναι, από εκεί ξεκίνησα, Από εκεί ξεκίνησες και από εκεί ουσιαστικά έκανες αυτό που λέμε το BAM. Ήταν εκείνη η περίοδος του kickboxing, πώς τη θυμάσαι, γιατί τώρα έχεις κάνει μια μετάβαση στην πυγμαχία. Τι έτσι σου έχει αφήσει στο μυαλό, σαν γεύση? Το kickboxing. Το kickboxing είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Είναι το πάνια μένα. Απλώς λόγω ηλικίας, λόγω τραυματισμού, λόγω φθορά σώματος, σιγά σιγά τραβήκε από εκεί. Γιατί έχω ήδη πολλούς τραυματισμούς στο σώμα μου. Το kickboxing, δηλαδή γόνατα, το κεφάλι μου. Ναι. Δηλαδή, οι αγώνες μου έχουν κόψει σύνδεσμο. Δηλαδή, δεν ανοίγει το χέρι μου. Έλα, ρε. Ναι. Πολλούς τραυματισμούς. Πολύ φθορά. Είναι αυτό που λες, ότι μπαίνω μέσα και παίζω ξύλο. Δεν είναι το θέμα τσούκου τσούκου και μέσα έξω. Πολλές φορές μετά τον αγώνα, με το που περνάει ξυλοκαίνη από τα πόδια μου και από τους αγώνες μου, δηλαδή, έχω σηκώσει πυρετό 40 σε τέτοια φάση. Δεν θα ξεχάσω όταν είχα παίξει Ιταλία με το Νουβέλο, πολύ δυνατό αθλητή, πολύ δυνατό. Όταν ήμουν με το Θεοφάνους, είχαμε παίξει 5 γύρους ξύλο. Δηλαδή αυτή τη μέρα δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Είχαμε παίξει τόσο ξύλο. Μετά από ένα μισάω, 40 λεπτά με το που πήγαμε ξενοδοχείο, είχαν πιάσει κάτι ρίγη. Δεν το ζω. Μετά δεν μπορούσα να βρούμε ούτε τεπών για να συνέρθω. Είναι ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια αυτά και όπως σου είπες έχεις φθορές τώρα μέσα από όλη αυτή την πορεία στο kickboxing. Και ουσιαστικά ναι. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω δηλαδή, από τα μάτς που έχεις κάνει στο kickboxing, θυμάσαι αυτό το μάτς στο εξωτερικό, άλλο μάτς έτσι που να σου έχει μείνει στο μυαλό και να εσύ προσωπικά να σου κουστάρει. Και στη Ρωσία με το παίκτη του Νταβίτ Κυρία. Με ένα που είχα παίξει με ένα Ρώσο εκεί, πολύ ξύλο και εκεί. Δηλαδή πήγαμε τρεις γύρους, τον είχα δει τρεις γύρους και δεν μου το δίναμε τίποτα. Και μου λένε πάμε έξτρα γύρο. και φαντάσου εκεί είχα πάει μόνος μου, χωρίς το κριτικό. Γιατί είχε πρόβλημα με το διαβατήριό του και πήγα μόνος μου. Φαντάσου, ούτε γωνία ούτε τίποτα. Ωρε φίλε. Και το πιο μεγάλο εκεί που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όταν είχα παίξει το Κωνσταντινούπολη στη Βεντέτα με ένα Τούρκο. Που είχα παίξει σε κλουβί μέσα. Σε κλουβί, ναι, σε κλουβί. Γιατί Γιάννη σου είναι αυτό το μάτς, γιατί? Γιατί ρε φίλε, το άμα στη Κωνσταντινούπολη να σηκώσει αλβανική σημαία και ελληνική σημαία είναι λίγο... Είναι. Άλλο αίσθημα. Νιώθεις λίγο περίεργα. Το νιώθεις διαφορετικά, ε. Όπως και να το κάνουμε, ναι. Γιατί το έχω πει στο άθλημα αυτό, δεν υπάρχουν αυτά που καταλαβαίνεις. Και αλλά εκεί, δηλαδή, ένιωθα πολύ περίεργα. Σου μιλάω πραγματικά. Πολύ περίεργα. Μέσα στη Κωνσταντινούπολη, αν σηκώσει αλβανική σημαία και ελληνική, είναι. Ανατριχία. Περίεργη φάση.
Είναι λίγο ένα τρίτο. Και εκεί πολύ δυνατό. Με ένα με το κουλάκ, κάπως έτσι λέγεται ο αντίπαλος. Πολύ δυνατό παίκτη, πραγματικά. Στο πρώτο γύρο έφαγα τόσο ξύλο, νόμιζα να μου βγάλει τα σηκώδια και όλα αυτά απ' έξω. Και όμως πώς μου κάτσε ένα πόδι κεφάλι και λέω εδώ είμαστε, λέω. Μετά τον σκότωσε. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, εσύ γουστάρεις το άθλημα, γουστάρεις που σε κάνει, ρε παιδί μου, να μπαίνεις στο ring. Δηλαδή, πολλοί είναι αυτοί που λένε, αλλά λίγοι είναι αυτοί που κάνουν. Κατάλαβες εσύ, τι είναι αυτό έτσι που σε εξητάρει τέρμα? Τι είναι αυτό που με εξητάρει? Δηλαδή, εγώ μ' αρέσει, φίλε, να πω μέσα και να κάνω αυτό το πράγμα. Τον αντίπαλο. Και όποιος κάτσει. Η σύγκρουση, σώμα με σώμα αυτό. Σώμα με σώμα αυτό. Το ξέρω δεν έχω τεχνική στο... ούτε στο kickboxing, ούτε στην πυγμαχία. Πιο πολύ πιστεύω μετράει η ψυχή. Ναι. Για τον εαυτό μου. Ειδικά στο άθλημα της πυγμαχίας θέλει πολύ, 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 πολύ. Δηλαδή, αν πούμε από το 1 στο 10, τι βάθμο θα έβαζε στον εαυτό με ένα 2. Ναι. Στην πυγμαχία. Δηλαδή θέλει άλλα βήματα, άλλος γυρισμός, άλλα χέρια, άλλα... Είναι άλλη φάση. Ναι, ναι. Αλλά λόγω τραυματισμού το γύρισα εκεί. Το πήγες εκεί. Η μετάβαση αυτή, το να αφήσεις το kickboxing, που είναι το πάθος σου, έτσι, είναι αυτό που γουστάρεις τέρμα. Δεν μπορούσα πραγματικά, γιατί σου έκανα προπόνηση και μόλις το έκανα low, έφυγε το πόδι μου... Χάμ. Δηλαδή είναι όλα σπασμένα, μηνίσκο, χιαστό, κομμένα, όλα. Και δεν τα λέω αυτά για δικαιολογίες. Κάποιοι λένε, εντάξει, με το Φιζουλάι γέρασε 39 χρονών, δικαιολογίες το ένα το άλλο. Πραγματικά έχω τραβήξει, ειδικά με τα γόνατά μου, από τα low. Δεν μπορείς. Φαντάσου, πριν σταματήσω τελείως, έφαγα ένα low από ένα 19 χρονό. Και έκανα 2 μήνες να με πατήσω μετά, δυσχυστήκαν όλα από μέσα. Εσύ, για να πω κάτω, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν μπει κάποιος στα παπούτσια τα δικά σου, δηλαδή να καταλάβει, λίγο να αισθανθεί το τι έχεις τραβήξει, το τι πόνο έχεις περάσει κτλ. Το να κάθομαι και ο κάθε βλάκας και να γράφει μια αηδία, γιατί περισσότεροι είναι άσχετοι, οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Είναι πολλοί από αυτούς που λες. Είναι πολύ, πολύ πραγματικά. Γιατί βλέπω κάτι σχόλια στα σώσια. Γενικά, ναι. Που γράφουν και τέτοια και τα βλέπουν στην αγχωρία με πραγματικά. Γιατί άθλημα είναι πραγματικά. Ούτε καν, Γιάννη, θα σου πω. Οι περισσότεροι είναι πραγματικά, όταν λέμε του καναπέ, είναι επί του καναπέω στην κυριολεξία, που εάν το 1% να ένιωθαν του πόνου που έχεις περάσει εσύ και του αγώνα που έχεις κάνει, θα έκλαιγαν, θα έβγαιναν με κλάματα έξω, έτσι. Δεν είναι για πολλούς αυτό και γι' αυτό πρέπει τους αθλητές. Το πρώτο πράγμα στα μαχητικά αθλήματα, ότι σεβόμαστε τον οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στο ring. Ξεκινάμε από αυτό. Πόσο δε μάλλον όταν ένα αθλητής σαν και σένα, που έχει αυτή την πορεία, που έχει αυτά τα μάτς, που έχει δώσει την ψυχή του μέσα εκεί, έτσι. Εκεί πέρα ο σεβασμός, αν είναι στο 1, πρέπει να πάει στο 100. Το τι γράφει ο κ. Καταλαβαίνεις, Γιάννη. Επομένως, τι να καθίσεις τώρα με το κάθε ένα που μου σου του, δεν υπάρχει λόγος, Γιάννη, ούτε καν. Ειδικά για το τελευταίο μάστρα που με το Χαρίλη. Δηλαδή, διάβασα κάτι σχόλια, εντάξει. Θα τα πούμε, δεν χρειάζεται καν. Λοιπόν, Γιάννα, ρε. Φεύγουμε λοιπόν από το kickboxing, πάμε πυγμαχία. Ο στόχος σου με το που μπαίνει στο box, εντάξει, φαντάζομαι δεν έχει την ίδια. Θέλω άλλη λέξη να πω. Την ίδια έτσι να γουστάρεις τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ένα άλλο άθλημα. Αλλά και αυτό πώς το ζεις, δηλαδή πώς το γουστάρεις, το έχεις αγαπήσει και αυτό σιγά σιγά περισσότερο μετά από την πυγμαχία την έχω αγαπήσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι άθλημα, πώς να σου το πω, είναι μαθηματικά. Είναι μαθηματικά πράγματα, πραγματικά. Δηλαδή όταν έχω παίξει κάτι πυγμάχους, που μπαίνω μέσα να λυσάξω, μου κάνει κάτι αποφυγές, κάτι λέει, τι γίνεται τώρα, πού είμαι. Τι κάνω. Δηλαδή εκεί που αναζημώσω τον άλλο, μου κάνει μια αποφυγή και τον βλέπω από πίσω μου. Του λέω, τι έγινε τώρα. Τόσα χρόνια ξύλο, τόσα χρόνια. Με τα βήματά σου είναι πολύ λάθος.
τα βήματά σου, το κεφάλι σου, τα χέρια σου. Είναι πολλά, πολλά. Είναι μαθηματικά, πραγματικά, μαθηματικά. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Και πώς θα χτίσεις το στόμα σου. Είναι άλλος κόσμος. Ε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο άθλημα. Είναι από το κοινότητα υπάρχει μεγάλη διαφορά, Γιάννη. Δηλαδή είχα πάει στο Λαβδάκι και ξεκίνησα το πώς μου λέει, Γιάννη, μου λέει πρέπει να ξεκινήσουμε βήματα. Τι βήματα, του λέει, δάσκαλε, του λέω. Μου λέει, από την αρχή μου, δε. στα 40 μου πρέπει να μάθω βήματα, δάσκαλε, του λέω. Μου λέει, δυστυχώς, μου λέει, πρέπει να μάθεις πολλά στην πυγμαχία. Εννοείται, του λέω. Yeah. Αυτό είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Κοίτα, δεν ξαναπάντησα. Και δεν ξαναπάντησα. Είναι. Άρα, Γιάννη, γιατί μιλάς την αλήθεια, ρε φίλε, και τα λες ωραία, ρε Γιάννη. Στην πορεία σου, ρε παιδί, στα τελευταία 2 χρόνια, 3 και τα λοιπά, έχεις παίξει και με αυτό που λέμε μεραστέχνες, πολύ κορυφαίους, πρωταθλητές δηλαδή, έτσι. Έχεις παίξει με μεγάλα ονόματα στο χώρο αυτό, στο κομμάτι αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ήθελες από την αρχή, γιατί, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, ρε παιδί μου, πόσο εύκολο είναι, πόσο δύσκολο, και όμως είσαι, μπαίνεις μέσα και μπορεί να μην έχεις την τεχνική, αλλά εξισορροπείται, Γιάννη, με το πάθος, ε. Βάει, μου αρέσει να, ο αγώνας να είναι εδώ, δύο αθλητές να είναι εδώ, καταλαβες. Όταν ένας αθλητής είναι εδώ και ο άλλος εδώ, δεν έχει ουσία, πιστεύω. Και αν το κόσμο, και αν τον εαυτό σου. Δικιά μου γνώμη. Δηλαδή, πάνε σε διοργανώσεις, παίρνουν ένα παίκτη ότι είναι στο 0 και ο άλλος στο 10. Τι, καταρχάς, δεν το δέχει τον εαυτό μου. Σαν παίκτη. Τι θέμα θα παραδώσω απ' έξω, τι θέμα θα δώσω στον κόσμο. Πήγε να σου πω ένα παράδειγμα. Πότε είχα παίξει στους Scorpions και τελευταία, πριν τη ζύγηση, μακυρώνει ο παίκτη. Πριν τη ζύγηση, πραγματικά. Δηλαδή, έκανα 2 μήνες προετοιμασία και πριν τη ζύγηση, μας ακυρώνει ο παίκτη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο είναι αθλητή, πραγματικά. Ό,τι χειρότερο. Και μου φέρνει ένα παιδάκι. Έπρεπε να παίξω οπωσδήποτε. Για τον κόσμο είχα, είχα δώσει εισιτήρια, τραπέζι και με πήρε με πολλοί κόσμοι, παιδί μου. Έτσι. Και είμαστε τρελαμοί να βρούμε παίκτη όπως και δίποτε. Και μου φέρνει ένα παιδάκι 19 χρονών. Πραγματικά του δίνα μπουνιά. Και έλεγα, όχι ρε γαμό, τι κάνεις. Και με έβλεπε ο Κακομύρης και πήγα κοντά και του έλεγα, είσαι καλά, του λέω, έλα πάμε. Λέει, καλά πάμε, μου λέει. Και φέρα, λέει, απορώ κάτι που το κάνει στα αλήθεια αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει, βάει ο Χάς που κερδίσει ο αδερφέ, να παίξω, να παίξω ξύλο. Να δείξω θέμα. Όταν κατέβα από το ρίγα, πει πω το μπούστι, έπαιζε ξύλο. Μπράβο του. Ναι. Πραγματικά, όποιον αθλητή μου έχουν φέρει, δεν έχω πει ποτέ όχι. Ποτέ. Και εξωτερικά, όταν παίζουμε, πάμε σαν θύματα έξω. Το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Έτσι είναι. Περισσότεροι τους Έλληνες τους πάνε σαν θύματα έξω για να βγάλουν ένα κατζιλίκι. Όπως το λες. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο μου λέει πραγματικά. Και ας τραβώσουν κάποιοι, δεν με νοιάζει. Θα πας ένα παιδάκι που έχει 3 αγώνες και ένας άλλος που έχει 50 αγώνες επαγγελματίας. Για να κάνει το ρεκόρ, το πετάς δηλαδή σαν κρέας μέσα. Δεν. Φίλε, λες την αλήθεια. Κατάλαβες, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή παίρνουν κάτι παιδάκι από εδώ και τα πάνε έξω, μόνο να παίξουν ή να γράψουν. Στεναχωριέμαι πραγματικά, στεναχωριέμαι. Τα πράγματα όλα έχουν πάει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Και εσύ δεν πήγες την πρώτη μέρα να πας να παίξεις. Εννοείται αυτό, εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, πολλοί αθλητές έχουν πάει 10 φορές έξω και 10 ήττες. Το πας μία, το πας δύο, το πας τρία, βλέπεις, δεν το έχει. Το ξαναπάς. Δικιά μου γνώμη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να στραβώσουν αυτή τη στιγμή που θα το ακούσουν αυτό το πράγμα. Α, δεν πειράζει. Πρέπει να ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Πάω λίγο τώρα στους αγώνες πυγμαχικούς που έχεις κάνει. Έβαλα εκεί πέρα να μου θέσουν κάποια ερωτήματα στο Instagram κτλ. Που θα έχουμε εδώ πέρα τη συνέντευξη. Και μου έχουν πει για τους. Βασικά, πριν το πάμε εκεί πέρα, θέλω να ρωτήσεις πώς ο Γιάννης καταφέρνει και συνδυάζει οικογένεια, καθημερινότητα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Προπονήσεις σκληρές. Πώς το καταφέρνει ο Γιάννης και μπορεί και το κάνει αυτό, ρε παιδί μου, και το βγάζεις πέρας.
Πώς το κάνεις, ρε Γιάννη, πώς γίνεται αυτό? Βάιο μου, θα σου πω, θα στα πω όλα και δεν θα σου πω ούτε ένα ψέμα, ούτε να το παίξω να με λυπηθούν, ούτε το ένα το άλλο. Πραγματικά θέληση πάνω απ' όλα και αγάπη για αυτό το άθλημα. Η δουλειά μου, καταρχάς έχω δύο παιδάκια. Ζεις τον αγόρι μου. Η δουλειά μου είναι ασφάλιση σαν επιχειρηματία. Μία μέρα δουλεύω, μία κάθομαι. Και τις μέρες που δουλεύω, φεύγω από το σπίτι από τις 7:30-8 το πρωί και μπορεί να φτάσω 12:00 το βράδυ. Και αυτή την ώρα που θα γυρίσω 1:00-11:00 το βράδυ, θα πάρω τα ρουχαλάκια μου, τα ακουστικά μου και θα τρέξω 5 χιλιόμετρα με 7. Αυτή την ώρα σου μιλάω λόγω τιμής. Ούτε να στο παίξω ιστορία, ούτε πραγματικά. Είναι μια δύσκολη φάση αυτή όταν έχεις παιδάκια, οικογένεια και προσπαθείς να επιβιώσεις. Βέβαια. Να αφήσεις ψωμάκι στο σπίτι σου, να ταΐσεις τα παιδάκια σου. Και να σε δει και η οικογένειά σου κιόλας. Γιατί όπως ξέρεις και τα παιδάκια θέλουν και λίγο χρόνο. Λέω κάθε απόγευμα, ειδικά και τη μέρα που κάθομαι, το πρωί η προπόνηση. Και το πρωί γυμναστήρια, ενδυνάμωση και αυτά, και το κατά τις 7-7:30 ώρα προπόνηση στο κριτικό. Αυτή είναι η ζωή μου. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά σου μιλάω ειλικρινά. Πολλές φορές έχω φτάσει σε σημείο να πω ότι δεν μπορώ άλλο. Δυστυχώς δεν έχω άλλες δυνάμεις. Αλλά όταν ηρεμώ λίγο, επειδή έχω και μια στοιχηματική εταιρεία που με στηρίζει από πίσω. Να την πούμε. Την Betshop. Με στηρίζει και είναι δίπλα μου εδώ και 5-6 χρόνια. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή μόνο για αυτό το πράγμα συνεχίζω αυτή την πορεία. Γιατί έχει κίνητρο. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό, πιστεύω δε. Σου μιλάω ειλικρινά. Πάμε λίγο τώρα στους αγώνες που έχεις κάνει τώρα τελευταία. Έχουν συζητηθεί ειδικά οι δύο τελευταίοι, νομίζω που έχεις κάνει. Τελευταίο τέλος πάντων που έχουν συζητηθεί πράγματα. Με το Τσαγκράκο είναι ένας αγώνας. Με ρωτάνε. Τι έχει γίνει εκεί πέρα. Με το τρελιάρι. με το τρελό αγόρι αυτό που τον αγαπάς και εσύ βλέπω. Είναι πολύ. Αγαπητός ο Παυλάρας. Εντάξει, είναι λίγο τρελοκομεία, αλλά όλο κομπλέ. Κοίταξε να σου πω, Γιάννη, ο καθένας... Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, φίλε. Έχει ωραία τρέλα ο Παύλος, έτσι. Εννοείται. Με ρωτούσαν στο τέτοιο, λέει, είδε ο Γιάννης τον αγώνα πάλι, μέτρησε τα σημεία, είδε εκείνο, τι έκανε, κάτι τέτοια με ρωτούσαν, δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, ο καθένας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, να σου πω την αλήθεια. Εννοείται ότι είναι παικταράς. Αλλά εγώ κέρδισα. Να τα λέμε για αυτά. Τώρα αυτός λέει, αυτός κέρδισε και πρέπει να γίνει ρεβάνς. Το είχαμε πει στο Σαριδάκι να το κάνουμε μετά τον αγώνα που τελειώσε. Και δεν ξέρω, κάπου χάλασε στην αμοιβή και σταματήσαμε εκεί. Εννοείται τιμή μου να ξαναπαίξω μαζί του. Εννοείται ότι είμαι ανοιχτός. Χαρά μου. Έτσι. Γιάννη, όταν κάποιον τον συμπαθείς και τα λοιπά, έτσι, και το γουστάρεις σαν άτομο, ρε παιδί μου, μπορείς να βγάλεις, σου βγαίνει αυτή η μαχητικότητα μες στο ρίξ τον ίδιο βαθμό με κάποιον που δεν τον ξέρεις, ας πούμε, καθόλου. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Με όποιον έχω παίξει, τους συμπαθώ όλους. Είμαι σίγουρος. Άσχετο τι θα παίξουμε εκεί πάνω, άσχετο αν θα παίξουμε κλωτσιές, μπουνιές εκεί πάνω, είναι μόνο εκεί τη στιγμή, σου μιλάω ειλικρινά. Με το που του πεις το καμπανάκι, τέλος του αγώνα, μετά αλλάζει όλα στο μυαλό σου, φίλε, σου μιλάω πραγματικά. Σου μιλάω σαν αθλητή, θα αλλάζει όλα στο μυαλό σου, χάσεις, κερδίσεις, εντάξει. Έτσι είναι. Ειδικά όταν κατεβαίνεις κάτω, εγώ δηλαδή με όλους, αν είσαι ακούς κάτι να σου πούνε μια κουβέντα. Έχω χάσει, έχω κερδίσει. Πάλι πάντα πάω στα αποδυτήρια, τους χαιρετάω. Δεν κατάω κακία σε κανέναν. Φαίνεται αυτό, Γιάννη.
Άρα λοιπόν με τον Παυλάρα, ρεβάνς, όποτε τύχει και τα λοιπά. Καλά, και αν μην τύχει ρεβάνς, ρε παιδιά, πηγαίνετε κάτω ένα ωραίο σπαριγκάκι εκεί πέρα να γουστάρετε, μια χαρά θα περάσετε. Δεν είναι θέμα. Ναι, δεν είναι έτσι. Του να βγούμε και εμείς κερδισμένοι, κατάλαβες. Γιατί ο κόσμος θέλει θέμα, αλλά. Ο κόσμος το ζητάει. Από εκεί και πέρα, να σου πω, Γιάννη, τόσες διοργανώσεις έχουμε πλέον στην Ελλάδα. Κάθε μήνα έχουμε και από 5. Επομένως, κάποια διοργάνωση εκεί πέρα. Το θέμα να μην βγει μόνο διοργανώσεις τους κερδισμένους, αδερφέ, καταλαβες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Μα το πρώτο πράγμα είναι πρέπει... κάποιοι διοργανωτές το βλέπουν ενόπλευρα. Καταλαβες. Δεν το βλέπουν και λίγο από εδώ. Κάποιοι λένε, έλα πουλα εστήρια, μωρέ, εντάξει, ό,τι που είναι μισό-μισό. Δεν είναι έτσι, μου, ζε φίλε, δεν είναι έτσι. Φωνώ μαζί σου. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά, αδερφέ. Γι' αυτό δεν πάμε. Συμφωνώ μαζί σου. Φταίμε και εμείς οι αθλητές, να σου πω την αλήθεια. Όταν πάει ένας αθλητής, ζητάει 200 ευρώ, 300 ευρώ να παίξει το κεφάλι του, ρε φίλε. Λογικά θα πάει τον άλλον αθλητή, 2-3 κατουστάρικα. Πάει να δώσει 3-4 χιλιάρικα, φίλε. Ναι, έτσι πάει. Καταλαβες. Από την άλλη, εσείς που έχετε αθλητές σαν και εσένα, Γιάννη, δεν πρέπει να κάνετε πίσω. Ουσιαστικά πρέπει να διεκδικείτε αυτό το οποίο αξίζεται και με βάση την ιστορία σας και με βάση. Ας τα εισιτήρια κτλ. Εγώ δεν σου λέω μόνο αυτά. Πρέπει ο άλλος να σεβαστεί και ποιον άνθρωπο έχω στη διοργάνωσή μου μέσα. Δηλαδή, δεν πρέπει, η εμπειρία δεν πληρώνεται. Δεν κατάλαβα. Είτε βάει μου. Αλλά σου λέει περισσότεροι βασίζονται στα εισιτήρια. Ότι ένα πουλά εισιτήρια τραπέζια και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Τι διάθεση να έχει να παίξει, Βαϊόμ, τι διάθεση έχει. Να παρακαλέσει τον άλλο, να πάρει εισιτήρια, έλα σε παρακαλώ, Δεν νιώσει ωραία μέσα σου, ρε φίλε. Δεν νιώσει ωραία μέσα σου, πραγματικά. Δεν νιώσει επαγγελματία μέσα σου. Δεν νιώσει ζητιάνο. Το έχω νιώσει αυτό, αδερφέ μου, λέει ειλικρινά, το έχω νιώσει. Να του παρακαλώ, έλα πάρει ένα τραπέζι, έλα πάρει ένα εισιτήριο για να βγάλει κάθε τραπέζι 2-3 γαστάρκα. Ναι. Γελία πράγματα, πραγματικά είναι γελία πράγματα. Είναι όπως το λες, μετά ξενερώνεις και εσύ και δεν λες τώρα. Δεν νιώσω ωραία με τον εαυτό σου, Βάιο μου, δεν νιώσω ωραία με τον εαυτό σου. Γιατί είσαι αθλητής, ρε Γιάννη, δεν είσαι να κάνεις τώρα ράτο από εδώ πέρα και ράτο από εκεί πέρα. Δεν είσαι εσύ αθλητής, η δουλειά σου είναι να προπονήσεις. Τώρα σου λέω άλλης να σε βάλεις τη διοργάνωση, σίγουρα να μου πουλήσεις 30 εισιτήρια, 40 εισιτήρια. Κάτσε, ρε μεγάλη, κάτσε. Ναι. Έτσι είναι. Απλά αθλητές σαν και εσένα πρέπει να δείχνουν το δρόμο, να επιμένουν σε αυτά που αξίζουν, να τα παίρνουν. Γιατί αν δεν τα πάρετε εσείς που αξίζετε, μετά και ούτε μην περιμένεις ούτε οι άλλοι από πίσω. Μα τι έτσι μαθαίνετε. Έτσι μαθαίνουν μετά. Ναι, γιατί έτσι μαθαίνετε μετά όλο το συστηματάκι εδώ πέρα και πάει κατά διάολο το πράγμα. Λίγο στον τελευταίο αγώνα τώρα που έπαιξες με τον Χαρίλη, τον Μαλιχούδη. Εκεί τι συνέβη, γιατί. Πώς εξηγήσεις αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε? Χαλάρωσε λίγο την άμυνά μου στο δεύτερο γύρο. Επειδή δεν ένιωθα καθόλου απειλή στο πρώτο. Τον πρώτο γύρο τον πήρες καθαρά. Ορίστε. Τον πρώτο γύρο τον πήρες καθαρά. Τον πήρες. Γιατί δεν έχουμε δει τον αγώνα, γι' αυτό ρωτάω. Από τι λένε όλοι, ρε φίλε, το πήρα καθαρά, ναι. Απλώς του έκανε το χτύπημα και λέει ότι το δούλευε. Εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να μιλήσει, εννοείται αυτό. Αλλά δεν δείξαμε και κάτι και οι δύο μας. Γιατί άκουσα ότι για να παίξει θέλει πιο μεγάλη αμοιβή και δεν έχει ουσία. Εντάξει, εγώ αυτά τα θεωρώ λίγο δικαιολογίες. Επειδή δεν δείξαμε ούτε εγώ ούτε αυτός σε αυτόν τον αγώνα τίποτα, ούτε θέαμα, ούτε τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Αν θέλει να δείξει την πυγμαχία του, όπως λέει, έλα να ξανασμίξουμε. Γιάννη, το γουστάρεις πολύ το μάτς αυτό, το θέλεις πολύ, ε. Το θέλει, ρε φίλε, δεν δείξαμε κανένας τύπο, ούτε εγώ δεν έδειξα κάτι. Εντάξει, εγώ έδειξα κάτι στο πρώτο γύρο, τέλος πάντων. Του Χαρίλη του έκανε στον Πουνίδη που λέει ότι το δούλευε και το... Τέλος πάντων. Εδώ είμαι ανοιχτός. Λέω στον Χαρίλη. Ένα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Για στείλτε ένα τετατέτ. Για πες το ένα μηνυματάκι εδώ που θα σε δει 100%. Ένα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι να δείξουμε στον κόσμο
τα μαθήματα της πυγμαχίας που λες. Okay. Γιατί πιστεύω δεν έδειξε κάτι. Απλώς πέταξε από κουνίδι από κάτω και έκατσε. Άρα αυτό. Δηλαδή ένα περισσότερο, θεωρείς ένα περισσότερο ψηλό τυχερό χτύπημα που του βγήκε αυτό. Εντάξει, λέει, το δούλευε όλη την προπόνησή του. Εντάξει. Το πέταξε, έκατσε. Και εγώ θα μπορούσα στο πρώτο γύρο εκεί που κουδούνισε να είχε κάτσει. Αυτό. Θα σου πω, πες κλείνει ρεβάνς. Τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Α, ναι, μάγκα, σας το είχαμε πάρει. Δεν το βλέπω. Στο μαχητικό αθλητισμό. Όταν μπαίνει μέσα, είναι ανοιχτά όλα τα αποτελέσματα και τα πάντα. Είναι αυτό ναι, που λέμε. Ένα χτύπημα, αλλάζει όλο το πράγμα. Ναι, το ξέρω. Απλώς επειδή δεν δείξαμε τίποτα στον κόσμο, ούτε ο Χαρίλης δεν έδειξε τα μαθήματα της πυγμαχίας που είπε θα έρθει να μας δείξει πυγμαχία. Να τα δείξει αυτή τη φορά τουλάχιστον. Οκ. Okay. Με όλη την αγάπη όμως, με όλη την αγάπη πες του. Ρε εσύ, θα τα ακούσει εδώ πέρα. Ρε βέ, θα δει θέαμα ο κόσμος, γιατί είμαστε και δύο εδώ, καταλάβες. Θα δει θέαμα, αδερφέ. Είναι αυτό που σου είπα, ο άλλος εδώ και ο άλλος, τι θέαμα θα δεις, αδερφέ. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος που πας να δεις τι. Να δεις πώς θα φάει ο ένας σκύλο και πώς... Έτσι. Πάμε τώρα σε νίκες και ήττες. Πώς εσύ διαχειρίζεσαι... Εντάξει, τη νίκη φαντάζομαι υπάρχει χαρά και τα λοιπά. Όταν χάνεις έναν αγώνα, πώς το διαχειριζόσαι στο ξεκίνημα της καριέρας σου και πώς τώρα πλέον με την εμπειρία που έχεις. Είναι με τον ίδιο τρόπο? Τον ίδιο, ναι, τον ίδιο. Ειδικά επειδή είχα να χάσω χρόνια. Ναι. Και αυτή η ήττα μου στήχησε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα το έχω καταπιώ. Ναι. Δεν το έχω καταπιώ ακόμα, αυτό σου λέω. Δηλαδή, από ένα λάθος, αντί να έχω το χέρι μου εδώ, το είχα εδώ και κούμποσε. Ναι. Και δεν το έχω καταπιώ ακόμα, αυτό σου, να σου πω την αλήθεια. Όχι, είσαι ειλικρινής και έτσι είναι το λογικό, να στο πω. Και μου λένε, γιατί όταν σηκώθηκα, λέω αφήστε με, θέλω να παίξω, έλεγα, αφήστε με. Και μου, τι να παίξε μεγάλη, λέω, κάτσε, κοιμάσαι 20 δευτερόλεπτα κάτω. Τι 20, άσε με, λέω, να παίξω, ρε φίλε. Και όχι, του λέω, άσε με να παίξω, δεν γίνεται. Και μετά είδα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου κάτω, είδα την Ελενίτσα μου που έκλαιγε, με κοίταρε στα μάτια και λέω, κάτι έχει γίνει, λέω. Ναι. Και κατεβαίνω μετά κάτω, με παίρνει αγκαλιά, εννοείται, και εκεί μου κόπηκαν τα πόδια πάλι. Και μου λέει, μπαμπούλη, τώρα που το πες αυτό. Μου λέει, μπαμπούλη μου, τι έγινε. Είναι 8 χρονών, δεν το έχει ξαναζήσει ποτέ αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις. Ενώ ο άλλος ο Ούγκανος εδώ... Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό το άθλημα. Εννοείται, έτσι το άθλημα, αδερφέ. Έτσι είναι το άθλημα. Έτσι είναι το άθλημα και να σου πω και κάτι άλλο. Τα μαχητικά αθλήματα είναι ωραία διότι και τα παιδιά, δηλαδή από μικρή ηλικία, είναι ωραία να μπαίνουν γιατί βλέπουν ότι υπάρχει νίκη, υπάρχει ήττα, υπάρχουν στη ζωή όλα. Δεν κερδίζουμε πάντα στη ζωή. Εννοείται. Η ζωή περισσότερες δυσκολίες έχει παρά χαρές έχει για όλους μας. Έτσι είναι η ζωή, Γιάννη. Και τα δείχνει ο μαχητικός αθλητισμός, είναι παράδειγμα για όλα αυτά. Και είστε, και να πω κάτι τώρα σε όλο αυτό το κομμάτι, ότι είστε και παράδειγμα, και εσύ Γιάννη και ο Χαρίλης, είστε παράδειγμα, οι παιδιά είστε οικογενειάρχες άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι, είστε, λίγοι μπορούν ρε αδερφέ να το κάνουν αυτό το πράγμα που κάνετε. Είστε πολύ όλοι μου λένε, μάγκα μου, είναι λίγοι αυτό το πράγμα. Όλοι μου λένε στα 39 σου μεγάλη και με δύο παιδιά μου λέει πρέπει να σταματήσω. Δεν μπορώ, σου μιλάει πραγματικά. Πολλές φορές έχω πει, εντάξει, τελευταίος αγώνας. Και το έχω πει σε πολλούς, στους φίλους μου και στον Κίκα και στον Κριτικό και στον Μιχαλόπουλο που κάνει συνέχεια προετοιμασία μαζί. Και λέω τελευταίος και με το τελειώνω, άντε πάμε άλλο ένα. Και λέω, εντάξει. Πήρα χαρισμό τα παιδάκια σου. Είναι αρρώστια, είναι ναρκωτικό. Είναι ναρκωτικό. Γιάννη, εγώ δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει και ποτέ. Δηλαδή, όχι εννοώ με την έννοια. Εντάξει, αγώνες κάποια στιγμή θα σταματήσει. Εντάξει, γιατί βάλε μου, ανοίγω και σχολή τώρα. Για πες μου αυτό. Λέω. Ναι. Να πες και αυτή τη χρονιά, άλλους 2-3 αγώνες. Δηλαδή, αν μου κάτσει σαν κράκος,
Το λέω δημόσιο εδώ, Τσαγράκου, ακούς, για σένα τα λέω. Παυλάρας, Νικολαίδης. Και ο Αλέξανδρος, ναι. Γιατί μου φύγε με παράπονο, επειδή τραυματίστηκε. Mm. Και Χαρίλης. Δηλαδή αυτοί οι τρεις που έχουν μείνει, παιδί μου, που θέλω να παίξω, να πω στην καριέρα μου, να ολοκληρώσω ένα άνθρωπο, καταλαβές. Yeah. Αυτούς τρεις αθλητές θέλω να παίξω και λέω εντάξει. Νομίζω, Γιάννη, ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνεις, νομίζω τώρα. Πού είναι αυτοί οι τρεις που έχουν μείνει. Να γίνει ο κύκλος, κατάλαβες. Ναι, 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 έχουμε παίξει μια φορά. Ναι. Με τον Τσαγκράκο, πολύ μουρμούρα, και από την πλευρά μου και από την πλευρά του, δεν βγήκε καλό αποτέλεσμα. Νικολαίδης, έκοψε το δικέφαλό του, δεν ολόκληρωσε ο αγώνας. Και με τον Χαρίλη, αυτό που έγινε που δεν το περίμενα. Ναι, ναι, και νομίζω αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία. Και για πες μου για τη σχολή σου, δηλαδή... Για τη σχολή μου, βέβαια, πρέπει να συλλογίσει την πορεία μου, γιατί μου αρέσει πολύ, είναι η ζωή μου αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνω προπονήσεις, να κάνω ιδιαίτερα, γιατί ήδη κάνω ιδιαίτερα σε ανθρώπους. Τις μέρες που κάθομαι, έχω 3-4 άτομα που σου κάνουν ιδιαίτερα, παιδί μου. Πάω. Ναι, ναι. Και το έχω αγαπήσει αυτό το κομμάτι. Να κάνω προπονήσεις σε παιδάκια, ειδικά σε παιδάκια. Είναι το όνειρό μου. Άρα, Γιάννη. Είναι το όνειρό σου, μιλάω πραγματικά. Και θα κάνω και αυτή προσπάθεια να δω αν μπορώ. Αν το έχω. Φίλε, τι αν το έχεις. Μην τρελαθώ τώρα, ρε φίλε. Είναι το πρώτο πράγμα για μένα, είναι ο τρόπος σκέψης σου. Θα χάσουμε εμείς, θα χάσει ο χώρος αν εσύ δεν είσαι σε αυτό το κομμάτι να προπονείς, να βγει. Εντάξει, βάλε μου, γιατί κάποιοι άλλοι έχουν γίνει προπονητές χωρίς να ξέρουν το που πάντα μην πω. Και βλέπω, μην ανοίξει το στόμα μου. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, βάλε. Μπορεί να μην το έχουν, παιδί μου, καταλαβές. Αλλά τόσο ιδρώτα που έχω ρίξει στα γυμναστήρια, στα ring, σε ξένες χώρες, πιστεύω. Έχω μάθει 2-3 πράγματα. Έχει δει το μάτι μου 2-3 πράγματα. Και πιστεύω θα τα καταφέρω. Να δώσω ένα παράδειγμα στα παιδάκια να προχωρήσω αυτό το άθλημα. Ένας λόγος που πρέπει να προχωρήσεις είναι ακριβώς και η σκέψη που έχεις τώρα με τόσα καντάρια εμπειρίας, εάν το έχω. Δηλαδή, ένα ανέκδοτο. Τι μας λες τώρα, αν το έχεις. Μια χαρά το έχεις, τα πάντα έχεις και έχεις και τον τρόπο σου και είσαι και σωστός άνθρωπος για να μπεις και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Μην ακούω τώρα αν το. Αλλά αυτό, ακόμα και αυτός ο τρόπος που τοποθετείς, ρε φίλε, τώρα δείχνει πόσο πολύ πρέπει να. Και να μην θέλεις, πρέπει να είναι 10 άτομα και να σου πούνε εμείς, ρε, σου ανοίγουμε. Πήγαινε τώρα μέσα και δεν ξέρω. Έτοιμοι, τώρα Σεπτέμβρη ανοίγω. Βάγιο μου, Σεπτέμβρη ανοίγω. Μπράβο, μπράβο, γόρι μου, με το καλό εδώ πέρα. Είμαστε ό,τι θέλεις, θα μου πεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άρα λοιπόν κάπως έτσι θα συνεχίσει. Κάπως έτσι βάλαμε λίγο θα το πράγμα. Στον κύκλο και πώς μετά πάει η καριέρα η καινούργια και παρακάτω. Θέλω να πεις λίγο έτσι και για τον προπονητή και για τον Νίκο, για τη συνεργασία σας. Πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Παλαιότερα ίσως τον Ιάννη Θεοφάνους ίσως στο kickboxing. Περισσότερο τώρα στην Πυμαχία σε γνωρίσαμε με τον Νίκο τον Κρητικό. Έτσι για πες μου. Λοιπόν, με τον Ιάννη Θεοφάνους είχα ξεκινήσει πριν 15-17 χρόνια. Τον αγαπάω, το σέβομαι. Από αυτόν βγήκα, το λέω δημόσια, από αυτόν βγήκα σαν αθλητής του kickboxing. Αυτός με έφτιαξε, αυτός με έχει ανεβάσει εδώ που είμαι. Μετά, κάτι δικά μας λόγοι, δεν μπορούσα να προχωρήσουμε άλλο. Και συνέχισα στο εδώ και 5 χρόνια, 5-6 χρόνια περίπου, στο δάσκαλο στο κριτικό. Πολύ καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα είναι καλός άνθρωπος. Αυτό μετράει πάρα πολύ στην αθλητή. Σου δίνει δύναμη και θέληση. Και το λέω αυτό επειδή το έχω ζήσει. Λοιπόν, αυτό το Νίκο Κρητικό, το δάσκαλο, με βοηθάει πάρα πολύ στην ενδυνάμωση, με τα στοχάκια του, με τα παιδιά που είναι εκεί, με τα σπάρινγκά του, τον Γκίκα και αυτός με τη δικιά του εμπειρία και τόσα χρόνια φιλίας. Που έχουν πέσει τόσο ξύλο, ξέρει το τρόπο μου, τις κινήσεις μου και αυτός με βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
και το Μιχαλόπουλο με τα σπάνικα, με το σπάνι και όλα αυτά. Τους έχω όλους δίπλα μου. Ειδικά ο Γκίκας και ο Μιχαλόπουλος, από το Θεοφάνς που ήμασταν, ήμασταν ακόμα συνέχεια μαζί. Είστε ακόμα μαζί, Γιάννη, έτσι υπάρχει... Ναι, μαζί, μαζί είμαστε, ναι, μαζί. Ναι, γιατί θυμάμαι και στο kickboxing τότε ήσασταν όλοι σαν team, σας θυμάμαι, ήσασταν... Είμαστε μια δεκάδα με το κελέκι, ήμασταν... Μπράβο, ναι. Θέλω να πω, εντάξει, τα παιδιά υποφέρουν, φαντάζομαι, λίγο εκεί πέρα, τρώνε κάθε τρόντο, τουλάχιστον. Ναι, πάμε ο ένας τον άλλο για ύπνο εύκολα. Λοιπόν, Γιάννα ρε μου, θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλε, πραγματικά από καρδιάς. Μ' άρεσε, δηλαδή, από το απόλαυσα. Νομίζω ο κόσμος που θα το δει θα γουστάρει και αυτός φουλ. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, μιλάμε τώρα κοντά 50 λεπτά εδώ πέρα, ρε φίλε. Και δεν κατάλαβα πώς θα γίνει. Μπορούσα να μιλήσω ακόμα περισσότερο μαζί σου, αλλά τώρα μην το κάνουμε μπενχούρα, δεν θα είναι πιο σύντομο. Αδερφέ, πραγματικά από καρδιάς χάρηκα. Και το λέγανε όλοι ότι ο Γιάννης είναι πολύ έτσι, αγαπητό παιδί θα αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, είναι άρεμο όταν μιλάς με τον άλλο, καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος λέει τόσο καλά για σένα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω. Θα τα ξαναπούμε. Και συνεχίζουμε. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.